Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα έχουμε ένα μάτσο που περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό ανάμεσα στους Μέρακλες και την Χουντ για την 11η αγωνιστική της Master League. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρισκόνται στην πρώτη επίθεση. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες. Γεριουδάκης, Μπάρλος, Καθίτης, Κλάβος και Τραφαλής στην πεντάδα για τους Μέρακλες, ενώ από την άλλη ξεκινούν Λάφκας, Πετράκος, Πρωτόγερος, Σαρής και Στεφόπουλος για την Χουντ. Που τώρα στην επίθεση με τον Πετράκο, που θα σηκωθεί λίγο πιο πίσω από τη βολή και θα σκοράρει κιόλας για να ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Στο 0-2 το σκορ. Πρώτη επίθεση και για τους Μέρακλες τώρα. Τον Σκιαθίτη να οργανώνει. Πήρε και εκτέλεσε αμέσως ο Σκλάβος, δεν βρήκε στόχο όμως. Πετράκος. Δεύτερο καλάθι για τους φιλοξενούμενους, για τρεις. Το σουτ 0-5 τώρα. Και αυτή τη οργανώνει. Κύριος Κλάβος, έχασαν όμως οι Μέρακλες. Θα φτάσει μέχρι το τέλος ο Πετράκος, πήρε πάνω του την προσπάθεια και θα κάνει το 0-7 τώρα. Που την άλλη μέρα κλαις αναζητούν ακόμα το πρώτο τους καλάθι στην αναμέτρηση. Σκιαθίτης θα πάρει και πάλι, έχει βρεθεί κοντά αλλά έχει κλειστεί επίσης. Τραφαλής για 2 μέσα, πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. Και αρχηρός Τραφαλή θα έρθει. Θα έρθουν οι πρώτοι 2 πόντοι για τους Μέρακλες. Ενώ διανύουμε σιγά σιγά το πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Σαρής κάνει την κίνηση, δεν εκτέλεσε όμως καλά ο πρωτογερός. Πάσα απέναντι για τον Σκιαθίτη, είναι ολομόναχος, σημαδεύει αλλά όχι σωστά. Έχει μπροστά τώρα ο πρωτογερός, επιστρέφουν στην άμυνα τους οι γηπεδούχοι. Λάφκας. Κύριος Σαρής πιέζεται ψηλά, προλαβαίνει όμως πριν η μπάλα περάσει εκτός ο Πετράκος και βρήκε ωραία τον πρωτόγερο, ανεξετέλεσε όμως η ευκαιρία του παρότι βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Σκιαθίτης, κύριο Μπάρλος, έχει τον Σαρή μπροστά του, βρήκε την πάσα για τον Τραφαλή, φτάνει κοντά αυτός. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, δεύτερη ευκαιρία για τους Μέρακλες, χαμένη. Και τρίτη τώρα με τον Τραφαλή και πάλι όμως ίδια κατάληξη. Φανώντας χαμένες ευκαιρίες εδώ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα κάνουν και το φάουλ τώρα με τον Γεραιουδάκη. Πρώτο μαδικό αυτό για τους Μέρακλες. Πρώτο φάουλ γενικά στην αναμέτρηση. Πρωτόγερος σηκώνεται και βρίσκει στόχο. 2-9 τώρα. Καλό ξεκίνημα από την Χουντ. Πώς είναι 7 οι φιλοξενούμενοι. Πήρε την μπάλα ο Σκλάβος. Ψάχνει επιλογές. Στη γωνία ο Γεραιουδάκης, ο οποίος έκανε την κίνηση. Θα σηκωθεί για 2, θα στοχίσει όμως ο Τραφαλής. Θα με επιθετικό rebound όμως στην συνέχεια και στην γραμμή. Θα πάει ο Σκλάβος τώρα. Σκλάβος στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη βολή, την οποία θα βάλει για το 3-9. Πρωτόγερος. Ρωσάρης. Θα εκτελέσει κιόλας ο ίδιος, η μπάλα στο σίδερο. Ο Λάφκας ήρθε με φόρα και γράπωσε την μπάλα.
και ο Μπάλος θα του κάνει και το φάουλ στην συνέχεια. Φάουλ που είναι το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Πετράκος σηκώνεται για δύο και το βάζει. 3-11. Γενικώς βρίσκουν καλάθια από σουτάκια μέσα από στάσεις οι φιλοξενούμενοι μέχρι στιγμής. Τους έχει βγει μέχρι τώρα αυτό το παιχνίδι, γι' αυτό και το συνεχίζουν να τα ακολουθούν. Βγήκε και εδώ η άμυνα. Σαρίς κουβαλάει την μπάλα, θα κάνει και τις καθή πάσα, αλλά έφυγε η μπάλα από τα χέρια του πρωτόγερου. Δεν μπορούσε να υποδεχθεί την πάσα του συμπαίκτη του και να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτός ο ευνηδιασμός. Μπάρλος τώρα για τους Μερακλές. Σκλάβος αφήνει έξω. Καθή της και πάλι στον Μπάρλο, θα περάσει από τον Σαρί. Δίστασε να πάρει το σουτ ο Γερεουδάκης. Μπαλά στον Μπάρλο από κοντά, δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς. Και θα γίνει το 5-11. Ο Μπάρλος, ένας παίχτης με μεγάλη ποιότητα τόσα χρόνια στα παρκέ. Νομίζω ότι είναι περίτω να μιλήσουμε για την καριέρα του. Ο Τράκος, ο Σαρίς. Παθεί να ξεμαρκαριστεί, δεν είναι καλή η πάσα του για τον πρωτόγερο. Και η μπάλα καταλήγει εκτός στην συνέχεια. Θα γίνει εδώ το λάθος για τους άσπρους. Και ευκαιρία τώρα για τους Μέρακλες να ρίξουν κάπως την απόσταση. Παρλός θέλει να βάλει μέσα τον Σαρί. Θα τον νικήσει, όχι τελικά δεν το κάνει το χατήρι μπάλα. Ενώ στην συνέχεια η κατοχή είναι για τους... Όχι, αλλάζει τελικά απόφαση ο ρέφερη, καθώς παραδέχθηκε ο Λάφκας ότι εκείνος έβγαλε εκτός την μπάλα. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Στήση από τον Σκλάβο. Καφαλής, ρεσκιαθήτης. Αφήνει και πάλι στον Σκλάβο. Έχει ένα θέμα με την κάμερα, γι' αυτό και διακόπηκε η ροή. Στο 6-14 βρισκόμαστε τώρα. Στο 7-14, με συγχωρείτε. Με 3 και 39 αναπομένουν ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Σαρίς, καστή πάσα του. Θα κρατήσουν όμως οι παίχτες της Χουντ. Τετράκος στα 3 δευτερόλεπτα σηκώνεται, βρίσκει σίδερο. Γιάννη νικητής όμως ο Σταθόπουλος στο rebound, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι στην συνέχεια. Σκλάβος πήρε και καθάρισε. Στον Τραφαλή. Παρλός τώρα στην κορυφή. Το σκιαθί της. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Μερακλές. Μπάλα στο πλάι. Από εκεί έξω νέο τρίποντο για τους γηπεδούχους. Άστοχο όμως από τον Γερεουδάκη. Με ευκαιρία από κοντά και θα τελειώσει την φάση ο Τραφαλής, ο οποίος θα κάνει το 9-14. Στους 5 πόντους πλησιάζουν τώρα οι γηπεδούχοι. Με 2.50 να απομένουν ακόμα στο πρώτο δεκαλεπτό. Τετράκος. Ο πρωτόγερος μπροστά τον Γερεουδάκη θα σηκωθεί και θα βάλει το καλάθι με τον αντίπαλο του μπροστά. 9-16 τώρα. Και αυτή τη το θέλει το σουτ, θα το πάρει και θα το βάλει κιόλας. 12-16. Στους 4 τώρα πλησιάζουν οι γηπεδούχοι με αυτή την τριποντή εκτέλεση του Σκαθίτη. Ο Τράκος θα πάει κοντά, θα σηκωθεί, θα σκοράρει κιόλας. Μετράει κανονικά το καλάθι. Θα κερδίσει και το φαουλ ο παίχτης της Χουντ. Ποιος έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Έτοιμος για τη βολή του, θα την βάλει και αυτή για το 12-19. Σκαθίτης. Πέρασε η μπάλα στον Σκλάβο,
Έτσι με πλάτη αφήνει έξω και πάλι ακόμα μια εκτέλεση του Σκιαθίτη. Αυτή τη φορά είναι αστοχή. Όμως θα μαζέψει και θα εκτελέσει από κοντά ο Τραφαλής, ο οποίος μάζεψε το σκουπίδι και σκόραρε για το 14-19. Δεν έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Μέρακλες. Ο Γερεουδάκης θα περάσει εκτός στην θέση του ο Γουλανδρής. Πετράκος. 1,5 λεπτό ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Βήμα πίσω από τον Σαρίο, ο οποίος εκτελεί για 3. Δεν βρίσκει στόχο. Ο Σταθόπουλος ήταν εκεί, ήρθα από πίσω του. Όχι, δεν το έκανε ο Μπάρουλος τελικά. Το φάουλ έχει γίνει από τον Σκλαβό. Σταθόπουλος τώρα στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη, δεν αλλάζει το 14-19. Βάζει τη δεύτερη. 14-20. Καθήτης τώρα. Αναλάβει το μαρκάρισμα του πρωτόγερος. Για 3 πόντους άστοχο. Μπάλος πήδηξε ψηλότερα. Ανάμεσα στο Μπούγιο εκεί προσπαθεί να σκοράρει. Δεν τα καταφέρει με δεύτερη, αλλά έρχεται ο Τραφαλής εκεί για να βελτιώσει την κατάσταση. 16-20. Να γυρίσει ο πρωτόγερος του, βρήκανε τα χέρια. Ο Πετράκος είναι, με συγχωρείτε. Και πάνω στην εκτέλεση του έγινε το φαουλ, το οποίο θα τον στείλει και στην γραμμή των βολών, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Μέρακλες. 5-2 τα ομαδικά τώρα. Πετράκος εύστοχος, 16-21. Βάζει και την δεύτερη για το 16-22. Το μάτι τώρα για τους γηπεδούχους, ο Μακρύς παίρνει την θέση του Σκλαβού. Ο Λάνδρης κατεβάζει και οργανώνει για τους Μέρακλες, ενώ μας απομένουν ακόμα 45 δευτερόλεπτα. Πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Μακρύ, ο οποίος βρήκε τον Τροφαλή. Η κατοχή είναι για τους Μέρακλες, για τους οποίους απομένουν τώρα 8 δευτερόλεπτα. Ψηλή πάσα κόβηκε όμως από τον Σταθόπουλο. Από τον Στεφόπουλο, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση στην πρώτη περίοδο. Σαρίς. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα. Λάφκας άφησε πιο πίσω στον Πετράκο. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τη φουτ. Καλή άμυνα από τις Μέρακλες. Θα γίνει και το κλέψιμο από τον Μπαρλό. 2 εναντίον 2 τώρα. Ο Μπάρλος συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του και θα γίνει και το φάουλο από τον Πετράκο. Στα 2 τώρα στο ρολόι. Ο Σταθίτης έχει χώρο για να εκτελέσει, δεν το βάζει. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, 2, ο Λάφκας θα εκτελέσει από το κέντρο. Η μπάλα στο ταμπλό και έξω. Φινάλ λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου, με το σκορ να δείχνει 16-22. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκινάει, με τους Μέρακλες να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Πάλα στο πλάι, ο Μπάρλος θα εκτελέσει. 19-22 στο τρίποδο πλέον πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Ο Μπάρλος αυτή τη φορά δίνει τη λύση πίσω από τα 6-75. Και ξεκινούν δυναμικά οι Μέρακλες στην δεύτερη περίοδο. Σαρίς.
Καυτή πάσα για τον πρωτόγερο, πέρασε ωραία στον, ωραία πάσα στον Στεφόπουλο, την εκμεταλλεύτηκε εκείνος για το 19-24. Για φίτης, αλλά στην κορυφή θα το πάρει το σούτο μακρύς, δεν μπορεί να βρει στόχο όμως. Σαρίς. Προσπάθησε να βρει μια πάσα για τον Λάφκα. Κόπη όμως από τους παίχτες των Μέρακλες. 12 λεπτά ακόμα για τους άσπρους. Εδώ στο και πήρε και πάλι ο Πετράκος. Δεν είναι καθόλου καλό, καθόλου καλό όμως το σου του. Συνέχεια τώρα με Μέρακλες στην επίθεση. Ουλανδρής. Πήρε ο Μακρύς, θέλει να ποστάρει. Γυρίζει, μένει μπροστά του ο Στεφόπουλος. Πέρασε η πάσα για τον Τροφαλή, για τον Τραφαλή, ο οποίος θα σκοράρει για το 21-24. Πετράκος. Πρωτόγερος. Στο δεύτερο λεπτά. Λαύκας άφησε στον Πετράκο. Θα σταθεί στη βολή, θα σηκωθεί για δύο από μέσα απόσταση. Δεν μπαίνει το καλάθι, βγήκε εδώ η άμυνα από τους Μέρακλες, οι οποίοι με ένα τρίποντο μπορούν να ισοφαρίσουν κιόλας. Μακρύς. Είναι επιθετικά πάνω του Σταυτόπουλος, θα πάει κοντά και θα του πάρει και το φάουλ επίσης. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους, στην θέση του Λάφκα πέρασε ο Χανιωτής. Μακρύς αστοχή. Ανοίγει την δεύτερη. Σαρίς το θέλει το σουτ, θα το πάρει, δεν το βάζει όμως. Μαζί του Τραφαλής. Τώρα αφήνει στον Σκιαθίτη. Θα έχει 40 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπάλος δεν βρίσκει στόχο, ο ίδιος όμως γραφώνει και πάλι την μπάλα. Θα φτάσει κοντά, θα σκοράρει. Θα κερδίσει και το φάουλ 23-24 τώρα. Και έχει ευκαιρία ο Μπάλος με την μία βολή που καλείται τώρα να εκτελέσει μετά από το φάουλ που κέρδισε. Να ισοφαρίσει κιόλας. Εύστοχος, ο μπάλος και στην βολή. 24-24 τώρα. Το μάτς στην ισοπαλία. Πετράκος παίρνει πάνω την προσπάθεια, θα βρεθεί στο παρκέ, καθαρή άμυνα όμως. Συνεχίζει μόνο στον μπάλος, φτάνει μέχρι το τέλος. Ακόμα ένα καλάθι, θα κερδίσει και ξανά το φάουλ. 26-24 τώρα, προσπέρασμα για τους Μέρακλες. Με τον μπάλο να παίρνει πάνω του τις τελευταίες φάσεις για να δίνει τώρα το προβάδισμα στους Μέρακλες για πρώτη φορά σήμερα. Μέσα και η βολή, 27-24 στο σύν 3 πλέον η γηπεδούχη. Πετράκος δίπλα του πρωτογέρος πήρε. Πάλι ακόμα πιο έξω Χανιώτης, το πρώτο του σουτ. Δεν βρίσκει στόχο όμως. Μακρύς καθάρισε το rebound. Μπάλος θα γίνει αποδέκτης της πάσας και πάλι. Να δούμε αν θα φτιάξει ακόμα μια φάση για τον εαυτό του. Χανιώτης προσπαθεί να τον κλείσει. Μακρύς πήρε. Δεν ήταν καλή η πάσα του, κόβει για τον Στεφόπουλο. Βάλα όμως κατέληξε εκτός και έχουμε 4,7 τώρα στο ρολόι για τους Μέρακλες. Πρέπει να βιαστούν εδώ. Ενώ ο Θεοδόρου περνάει για πρώτη φορά σήμερα στο μάτι για την Hood. Βάλα στον Μπάρλο, τελεί εκείνος κατευθείαν. Στοχή όμως, μάζεψε ο Σαρίς και πέρασε.
πάσαρε και στον Στεφόπουλο. Το χάσε εκείνος όμως. Μάχεται για το rebound. Βγαίνουν νικητές οι γηπεδούχοι. Σκαθίτης. Ωραία περιστροφή. Μπαλά έξω στον Μακρύ. Προσποιήθηκε εκείνος. Θα περάσει. Θα φτάσει κοντά. Θα κερδίσει το φάουλ ενώ έχει σκοράρει κιόλας. Ο Στεφόπουλος το έκανε. Στο 29-24 πλέον το σκορ. Αυτό το καλάθι του Μακρύ. Στο συν 5 η Μέρακλες, που μπορεί να γίνει και συν 6 αν ευστοχίσει ο παίκτης των γηπεδούχων. Το 19-24 έχουν να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Με τις Μέρακλες από την άλλη να έχουν πάρει φόρα, να έχουν φτιάξει ένα σερί 10-0 που μπορεί να το μεγαλώσει ο Μακρύς αυτή την βολή. Τρία πλέον, έβαλε και την βολή ο Μακρύς. Θεοδόρου. Βγήκε πύρο Σαρίς. Λαυκάση μπαλά. Στο τρίποντο για να εκτελέσει ο Χανιώτης. 30-27 πρώτο καλάθι για τον Χανιώτη στην αναμέτρηση. Και τρίποντο μάλιστα. Βουλανδρής παίζει με τον πρωτόγερο. Κακή εκτέλεση του Βουλανδρή, όμως η μπάλα και πάλι στα χέρια του. Θα το βάλει όμως τώρα. 32-27. Θεοδόρου. Θα το γύρω σε αυτούς τον Σάρι. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση της Χουντ με τον Χανιώτη. Θα δίνει και πάλι στον Σαρί, θέλει να βρει λίγο χώρο εκείνος για να εκτελέσει τώρα για τρεις και να το βάλει κιόλας. 32-30 είναι το ψωμάκι του κάτι τέτοια σουτ του Σαρί. Και οι φιλοξενούμενοι πλησιάζουν στο δίποδο τώρα. Μακρύς, ποστάρι, φτάνει κοντά. Θα χαλάει στο τελείωμα του όμως, η μπάλα καταλήγει εκτός. Και η κατοχή όμως παραμένει στους γηπεδούχους. Βουλανδρή στην επαναφορά, ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε τον σκλάβο. Κάνει κοντά εκείνος, γυρίζει, αποφεύγει τον Χανιώτη, ο οποίος έχει κάνει το φάουλ. Στη γραμμή των βολών τώρα ο σκλάβος. Τις διαμαρτύριες από την πλευρά της Χουντ και μια παρατήρηση στον Ματσακά. Έξω η βολή του σκλάβου, μπερδεύτηκαν εδώ όμως και παίξανε κανονικά. Οι υπόλοιποι νομίζαν ότι είχε εκτελεστεί δεύτερη, αλλά έχει ακόμα μια να εκτελέσει ο σκλάβος. Θα βάλει τη δεύτερη για το 33-30. Οργανώνει ο Θεοδόρου. Ροχανιώτης εκτελεί για τρεις αμέσως. Λανδρής μάζεψε. Σκαθίτης. Μακρύς σταματάει την τρίπλα. Για δύο πόντους εύστοχο από τον Τραφαλή. 35-30 τώρα. Στο συν 5 οι γηπεδούχοι με 4-17 ακόμα να απομένουν μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Σαρίς. Ροχανιώτης του δώσει ξανά. Μέσα. 35-33. Ο Σαρίς είναι καυτός στις τελευταίες φάσεις. Βρίσκει ξανά στόχο πίσω από τα 6-75 με τον Χανιώτη. Να του φτιάχνει και χώρο για να πυροβολήσει εκείνος και να φέρει και πάλι την ομάδα του στο δίποντο. Βουλανδρής. Η
Σκάει τον πρωτόγερο. Θα του πάρει και το φάουλ επίσης, καθώς κατέβασε το χέρι του και ο παίχτης του Σκουντ, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι ακούμπησε μόνο την μπάλα. Ενώ έχουμε και αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους, με τον Πετράκο να επιστρέφει στην θέση του πρωτογερού. Βουλανδρής στην γραμμή, θα χάσει την πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη. 36-33. 3-40 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Θεοδόρου. Πυροσάρης. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα. Είναι το πρώτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Θεοδόρου. Πετράκο στα 8. Πάει πάνω το σκιαθί της, δεν πήγε το καλά, θυμάζεψε και έβγαλε και μια κραυγή ο Σκλάβος. Ραφαλής άφησε τον Μακρύ, το πήρε από την κορυφή εκείνος, δεν το βάλε όμως. Λάσκας πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει εκτός εκείνη. Τετράκος. Λάσκας αφήνει έξω, Θεοδόρου θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει κιόλας. Για να ισοφαρίσει τώρα ο Θεοδόρου. 36-36 το σκορ, με την Χουντ να κάνει καλή δουλειά πίσω από τα 6-75 και να φέρνει ακόμα μία σοπαλία στο μάτς. Βουλανδρής πήρε το σουτ, λάχτα στο rebound και η μπάλα στα χέρια του Θεοδόρου για να οργανώσει και αυτή την επίθεση. Τρίποδο του Χανιώτη και αυτό μέσα. 36-39. Στο συν 3 τώρα η Χούντι, η οποία κάνει και πάλι το προσπέρασμα, βγάζει αντίδραση. Είναι και 18 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Μακρύς γύρισε η μπάλα, έφτασε στον Σκλάβο. Τσεκάρει εκείνος τις επιλογές του, πας στην αδύνατη πλευρά και αυτή τη θέλει να απαντήσει και θα το κάνει. 39 όλα. Ρεσιτάλ τριπόντων στις τελευταίες φάσεις και από τις δύο πλευρές. Θεοδόρου σταματάει την τρίπλα, περιμένει κάποια βοήθεια, έρχεται ο Λάφκας για να πάρει, μπερδεύτηκαν για λίγο οι δυο τους, όμως πέρασε η πάσα. Τετράκος, 4 δευτερόλεπτα και αυτή της έδειξε λίγο παραπάνω ζήλια όπως έπρεπε και αυτό δεν του γίνεται σε καλό, καθώς έκανε και το φάουλ που είναι το δεύτερο για τους Μερακλές. Και Ρουδάκης επιστρέφει για τους γηπεδούχους, παίρνει την θέση του Γουλανδρή. Χανιώτης σε ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση, αυτή τη φορά όμως δεν είναι καλή κατάληξη. Αυτή της πέρασε στον Μακρύ, βγήκε μπροστά του όμως ο Στεφόπουλος και έκλεψε. Ο Χανιώτης, με συγχωρείτε. Τετράκος φτάνει κοντά, σηκώνεται, δεν σημαδεύει όμως σωστά. Ζητάει ηρεμία ο Σκλάβος. Ήδη και ο Σκιαθίτης τώρα που οργανώνει για τους Μέρακλες. Ραφαλής. Ο χρόνος δεν πρόλαβα να εκδηλώσει την επίθεση του Σέγκερα. Οι γηπεδούχοι. Και έτσι παρέμενε το 39-39. Ναι, έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην αναμέτρηση. 48 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι, τόσο μας απομένουν για το φινάλε του πρώτου μηχρονού. Το 39-39 το σκορ. Σαρίς βγήκε για να πάρει. Ωραία, βρέθηκε ο Λάφκας. Δεν εκμεταλλεύτηκε όμως την καλή του θέση και το ότι δεν υπήρχε κανείς γύρω του.
θέτουν στην ευκαιρία τους να προηγηθούν σαν οι φιλοξενούμενοι. Μπάρλος τώρα οργανώνει. Αυτή τον Γερεουδάκη. Σκλάβος 8 για τους Μερακλές. Γερεουδάκη θέλει να πλησιάσει με το δεξί χέρι. Θα βρει στόχο. 41-39. 6 δευτερόλεπτα τώρα. Πετράκος, που ασφιχτική πίεση το σούτ, δεν ήταν καλό. 1 δευτερόλεπτο και αυτή δεν ξέρω αν πρόλαβε. Λίγο έλειψε όμως να βρει και στόχο. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε και της δεύτερης περίοδου και το σκορ δείχνει 41-39. Επιστρέψαν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς που βρίσκει τους Μέρακλες να προηγούνται με αυτό το μικρό συν 2, 41-39 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας που τώρα στην επίθεση με τον Πετράκο να γλιστράει λίγο. Σηκώνεται στο χ, κατέβασε και το χέρι του στην συνέχεια, βρήκε τον σκλάβο στο πρόσωπο. Και έγινε και νωρίς το πρώτο φάουλ από την Hood. Σκιαθίτης. Τώρα γίνονται κινήσεις από τον Μπάρλο. Και θα φτάσει κοντά, θα σηκωθεί και θα σημαδέψει επίσης σωστά. Για το 43-39, με συγχωρείτε. Σαρίς. Πολύ καλή άμυνα του Ραφαλή. Σκιαθίτης. Φτύνει έξω ο Τραφαλής. Τώρα ηρεμή κατάσταση στην επίθεση των Μερακλές. Ζητάει ο Μπάρλος, αυτόν θα πάει μπαλά. Σκλάβος παίρνει, σηκώνεται αστοχή. Έχει χτυπήσει ο Χανιώτης όμως. Θα βρεθεί στο παρκέ ο παίχτης Hood. Ελπίζουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό, πάμε όμως σε μια διακοπή και επιστρέφουμε στην συνέχεια με την επανέναρξη. Επιστρέψαμε πίσω από την διακοπή για το τραυματισμό του Χανιώτη, που ίσως τώρα πέρασε εκτός. Του έχει πει πάγο στο πόδι, ευχηθούμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Θεοδόρου αυτό έχει στο τρίποντο. Μάρλος κουβαλάει, αλλά έχουν επιστρέψει αυτές τις φανέλες στην άμυνα. Και πάνε τώρα σε οργανωμένη επίθεση η Μερακλές. Ο Λανδρής με το δεξί δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στεφόπουλος τώρα μάζεψε και άφησε στον Θεοδόρου. Πάσα χέρι με χέρι στον Πετράκο. Σηκώνεται για δύο εκείνος και βρίσκει στόχο. 43-41. Σκιαθίτης. Παράλληλος αποφασίζει να εκτελέσει από εκεί. Μάζεψε ο Πετράκος. Βγήκε και η άμυνα τώρα για από τους φιλοξενούμενους. Οι οποίοι μπορούν να ισοφαρίσουν ξανά ή και να πάρουν και το προβάδισμα με ένα τρίποντο. Σαρίς. Για την ισοφάριση η οποία θα έρθει. Με αυτό το σουτάκι του Σαρί. 43-43 τώρα. Μια ισοπαλία από τις πολλές που έχουμε δει σήμερα. Σκιαθίτης. Ψάχνει τον Σκλάβο, τώρα θα του περάσει την μπάλα. Σκλάβος παίζει με τον Στεφόπουλο, θέλει να τον αποφύγει, αφήνει έξω. Ο Γουλανδρής θα εκτελέσει, κακό όμως το σουτ. Μπάλα κατάληγε εκτός. Και έτσι πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Φτάνει στον Σαρί. Κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει για τρεις. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Βουλάνης μάζεψε. Ραφαλής πέρασε στον Μπάρλο. Θα φτάσει κοντά εκείνος, έχει κερδίσει το φάουλ, το έχει κάνει ο Λαύκας. Φάουλ που είναι το δεύτερο για την Hood. Hood.
Μάρκος στη γραμμή, έτοιμος για την πρώτη από, από τις δύο βολές του. Θα τη βάλει για το 44-43. Χάνει την δεύτερη, μία στις δύο. Η κατοχή είναι για τους Μέρακλες, όπως λένε οι διαιτητές. Παραμένουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Γερεουδάκης περνάει στο μάτς. Στη θέση του Γουλανδρέ. Από κοντά θα έρθει το καλάθι. 46-43 τώρα. Στους 3 στο σύντρια. Πλέον η Μέρακλης. Σαρίς. Πατάει γκάζι, φτάνει κοντά. Το χάνει με ένα περίεργο τρόπο που πήγε να μην το καλάθι στην συνέχεια. Ενώ στην συνέχεια έχουμε και φάουλ πάνω στον Στεφόπουλο. Νομίζω τον βρήκε με τον αγώνα ο σκλάβος. Μακρύς επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του σκλαβού. Αυτό ήταν το πρώτο μαδικό, μάλιστα για τους Μέρακλες. Στεφόπουλος. Πέρασε ανάμεσα από δύο Πετράκος, έφτασε κοντά, δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Το λένε εκεί ο Στεφόπουλος για να σκοράρει και να μειώσει 46-45 τώρα. Καθήτης. Δίνει το σκρίνο Μακρύς. Ραφαλή στα 7 δευτερόλεπτα. Καθήτης θα το πάρει από το πλάι και θα το βάλει κιόλας. 49-45. Έχει στην πίσω κατάλληλο σύνος Καθήτης για να εκτελέσει και να βάλει τώρα την ομάδα του στην 4. Ο Θεοδωρού κέρδισε το φάουλ τώρα από τον Γερεουδάκη. Πετράκος δίνει συνέχεια στο μάτς, 5-40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σηκώνεται, στέκεται στον αέρα, δεν μπορεί να βρει στόχο όμως. Ο Μπάρλος μάζεψε και κατεβάζει τώρα για τους Μέρακλες. Έχει και επιλογή δίπλα του, εκεί θα πάει η μπάλα στον Γερεουδάκη. Σκιαθίτης από εκεί που το έβαλε νωρίτερα, θα το χάσει τώρα. Θετικό rebound του Μπάρλου, νέα ευκαιρία για τους Μέρακλες, χαμένη και αυτή. Όμως παραμένουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Ακόμα ένα στόχος του τριών πόντων, Τραφαλής στο επιθετικό rebound. Μαζεύει ξανά ο ίδιος, επιμένει. Ούτε τώρα θα βγει νικητής. Απανωτές χαμένες ευκαιρίες εδώ για τους γηπεδούχους. Θεοδόρου. Του δώσε και πάλι ο Στεφόπουλος. Σαρίς στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση της Χουντ. 407 και αυτή τη είναι μπροστά του. Θα σηκωθεί και θα εκτελέσει για 2-49-47. Και αυτή της οργανώνει. Πάλι πάει κοντά του να του δώσει επιλογή για screen. Θα πάρει τελικά την μπάλα και θα σηκωθεί κιόλας για 3, δεν το βάζει. Πετράκος, εγκυμόνος του. Ατομική προσπάθεια, δεν σκόραρε, η μπάλα κατέληξε και εκτός, η κατοχή παραμένει στην Χουντ. Λαύκας άφησε έξω στον Θεοδόρου. Γερεουδάκης έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Δεν πέρασε η πάσα του Θεοδόρου, βουτάει και στο παρκέ. Διεκδικήσιμη μπάλα, έχουμε τζάμπολ. Κατοχή είναι για τους Μέρακλες. Τελευταίο τετράλεπτο στην τρίτη περίοδο. Οι δύο ομάδες παραμένουν κοντά, 49-47 δείχνουν τώρα φωτεινός πίνακας. Και αυτή τη ζεύρη και κάποια πάσα, πήρε το σουτ και έκανε πάρα πολύ καλή επιλογή.
52-47 τώρα. Πάλι σκεφτείτε την λύση πίσω από τα 6.75 στο σύν 5 τώρα η Μέρακλες. Λαύκας μάζεψε. Σαρής θα περάσει, άφησε στη γωνία. Πετράκος θέλει να απαντήσει, δεν έρχεται η απάντηση από την Χουτ. Μάζεψε ξανά ο Πετράκος, πολύ έξυπνη η πάσα του. Δεν την εκμεταλλεύεται ο Στεφόπουλος όμως. Όπως και να είναι, ήταν πολύ καλή η πάσα του παίχτη της Χουτ. Παρόλος Ραφαλίστου δίνει και πάλι κοντά στον Σαρλί, στον Σαρή με σχόλιο το Μπάρλος. Δεν μπόρεσε να βρει τους δύο πόντους. Θεοδόρου στέκεται σε μια γρήγορη επιλογή. 52-50. Στο δίποντο και πάλι πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Ραφαλής. Περάσε η πάσα στον Μπάρλο, κλείστηκε από 2. Στοχή στην συνέχεια, Λαύκας μαζεύει. Και έχουμε και το φάουλ επίσης στον παίχτη της Χουντ. Πετράκος θα καθίσει στον πάγκο τώρα, πρωτόγερος επέστρεψε. Θεοδόρου. Θεοδόρου συνεχίζει. Τον βρίσκει τώρα ο Γερεουδάκης και κάνει το τέταρτο φαουλ των Μέρακλες. Πρωτόγερος. Πήρε ο Θεοδόρου. Σαρής τώρα. Γίνεται το κλέψιμο από τον Μπάρλο. Περνάει και θεαματικά. Συνεχίζει ο Μπάρλος μόνος του, τα βάζει με όλους, δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Λαύκας φτάνει μέχρι το lay-up και θα σκοράρει. Τη σοφάριση για την Χουντ. 52-52 τώρα. Και έχουμε time-out για τους Μέρακλες. Συνέχεια στο μάτς, καθώς μπήκαμε και στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Το παιχνίδι είναι και πάλι στην ισοπαλία με τον Λαύκα νωρίτερα να γράφει το 52-52. Μακρύς θέλει να γυρίσει, τον κόβει όμως ο Στεφόπουλος και γραπώνει για την μπάλα για να βγει άμυνα ο Σαρής. Λαύκας από τα δεξιά και πάλι θα δώσει τη λύση. 52-54 μπροστά πλέον η Χουντ. 1,5 λεπτό μας απομένει στην τρίτη περίοδο τώρα. Μακρύς για να βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του, θα τα καταφέρει. 55-54. Φάνηκε πως ήθελε αυτή την τρίποντη εκτέλεση ο Μακρύς, ήρθε τελικά. Ήρθαν οι τρεις πόντοι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είναι στο συνένα τώρα. Σαρής, να δούμε αν θα απαντήσει. Δεν τα καταφέρνει, μπάλα στο σίδερο, μάζεψε ο Μακρύς. Τώρα άφησε στον σκλάβο. Πήρε χέρι με χέρι ο Σκιαθίτης. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκάλεπτο. Σκιαθίτης μακρύς θα πάρει, είχε μισή μάτς εκεί. Προσπάθησε να τον πιέσει ο πρωτόγερος αλλά δεν γλίτωσε το φάουλ. Το οποίο είναι το τρίτο για την Χουντ. Είναι επαναφορά οι γηπεδούχοι. Ο σκλάβος μακρύς το επιθετικό rebound. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Κέρδισε το φαουλ ωστόσο και θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών. Ο Σαρής δείχνει να έχει χτυπήσει. Άστοχη η πρώτη βολή του Μακρύ. Mm-hmm.
στη δεύτερη. 56-54. Στο δίποδο τώρα η Μέρακλες. Θεοδόρου. Εκτελεί για τρεις, δεν το βάζει όμως. Μισό λεπτό ακόμα. Σκιαθίτης. Φτιάχνει χώρο ο Σκλάβος για να συνεργαστεί μαζί του, θα γραπώσει τελικά την μπάλα. Θα αφήνει έξω μακρύς, θα εκτελέσει για τρεις, αδύναμο σουτ, ίσα που βρήκε Στεφάνη μπάλα. 10 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Μέρακλες, αλλά θα πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Σκιαθίτης και αφήνει με 6 δευτερόλεπτα τώρα την Πουν. Πρωτόγερο στα 3, εκτός ισορροπίας στο τρίποντο. Δεν ήταν άσχημο, αλλά δεν πήγε για το καλά. Στη φινάλ λοιπόν της τρίτης περίοδου, 56-54, δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Ξεκίνησε μόλις και το 4ο 10λεπτό του μάτς, στο οποίο όλα είναι ανοιχτά ακόμα. 56-54 τώρα το σκορ στο σύνδεο η Μέρακλες, με το σκηνικό να είναι παρόμοιο σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Καμία ομάδα από τις δύο δεν έχει καταφέρει να πάρει την πολύ μεγάλη διαφορά και να την κρατήσει κιόλας. Και έτσι το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο κλειστό του Περιστέριου. Το θυμίζω 11η αγωνιστική για την Master League σήμερα. Άστοχο το μακρινό σου του πρωτόγερου, καθώς τελείωνε και ο χρόνος. Έπρεπε να εκτελέσει από εκεί ο παίκτης της Πουντ, δεν βρήκε στόχο. Παραμένει το 56-54. Λανδρής, έφυγε έξω ο Σκιαθίτης. Θα το πάρει μπροστά από τον πρωτόγερο. Μπαίνει το καλάθι. 59-54. Σκιαθίτης, ο οποίος έχει δώσει πολλές λύσεις σήμερα πίσω από τα 6-75. Δίνει ακόμα μία για να πάει στο συν 5 τώρα η γηπεδούχος ομάδα. Σαρίς, πέρασε στον Λάφκα. Με το δεξί χέρι είναι αδύναμο το τελείωμα. Ακολούθησε όμως την ροή της μπάλας ο πρωτόγερος. Το έχασε στην συνέχεια, βγήκε και η άμυνα από τους γηπεδούχους. Λανδρής. Θα σηκωθεί για δύο και το βάζει και αυτός. 61-54. Μια διαφορά 7 πόντων τώρα για τους Μέρακλες. Ενώ ο Μπάρλος είναι στο πλάι έτοιμος να περάσει και πάλι στο μάτς. Μακρύς για 2. Άστοχο το σούτ. Πιέζει το Τραφαλής. Τώρα βρήκε την πάσα. Πολύ δυνατή η πάσα του. Δυσκόλεψε αρκετά τον Γερεουδάκη και έτσι δεν απέφυγαν το λάθος οι γηπεδούχοι. Τώρα θα περάσει ο Μπάρλος στο μάτς. Παίρνει την θέση του Γερεουδάκη. Θεοδόρου εκτελεί. Δεν μπαίνει το καλάθι, μάζεψε ο Σκλάβος. Προτιμάει να κρατήσει, τώρα θα αφήσει τον Τραφαλή. Μπάρλος πήρε την όχι και τόσο καλή πάσα του Τραφαλή. Λάφκας είναι μπροστά του. Περιστροφή του Μπάρλου φτάνει κοντά και σκοράρει και όλας πολύ ωραία κίνηση. 63-54. Διαφορά 9 από τον τώρα στο μάτς. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν σκορ στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Σαρίς του κλείσε τον χώρο. Τραφαλής, χαμηλή πάσα. Έχει γίνει το φάουλ. Πετράκος σαν αστόμας τώρα για την Χουντ. Πήρε την θέση του Στεφόπουλου. Πετράκος έμεινε μόνος του, κοντό σου, άστοχος και ο πρωτόγερος στην συνέχεια. Σκιαθίτης να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του, πολύ ωραία συνεργασία, δεν τελείωσε όμως καλά η φάση. Στόχησε ο Μπάρλος, θα ήταν ένα highlight αυτό. Στην συνέχεια και ο Πετράκος να βγάλει μπροστά γρήγορα την ομάδα του, δεν καταφρούνται αυτούς όμως να σκοράρει.
παραμένει στο 63-54. Πέρασε, έφτασε κοντά ο Μπάρλος, δεν μπόρεσε όμως αυτή την μπάλα. Έντος Καλαθιού, Θεοδόρου, Σαρίς από αρκετά μακριά. Στην καλύτερη θέση ο Λαύκας τώρα, μάζεψε, θα μπορούσε να εκτελέσει ο ίδιος, αλλά δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι ήταν αλλού ο Μπάρλος. Πρώτο γύρο σας το έχει στην συνέχεια, παραμένουν χωρίς καλάθι. Συνεχίζουν χωρίς καλάθι στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Δυνατή πάσα του Μπάρλου. Θα γίνει και το λάθος από τους γηπεδούχους. Ενώχουμε και διακοπή για time out. Συνεχίζεται τώρα το μάτς επί από τη διακοπή για το time out των γηπεδούχων. 6 και 18 ακόμα μας χωρίζουν μέχρι το φινάλε. Και το σκορ βρίσκεται στο 63-54 τώρα. Πρωτόγερος Ρωσαρίς έμεινε μόνος του, βρήκε τον χώρο που έψαχνε. Δεν τον εκμεταλλεύτηκε όμως. Σκιαθίτης. Δεν πέρασε η πάσα για τον Μακρύ. Πρωτόγερος. Αφήσει τον Πετράκο. Ακόμα ένα σουτ τριών πόντων για την Χούνταλα. Ούτε και τώρα θα μπορέσουν να σκοράρουν στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι παραμένουν στο 54 καθυλωμένοι. 56-54 τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο, το τρίτο δεκάλεπτο με συγχωρείτε. Στο 63-54 βρισκόμαστε τώρα. Το πλάι τώρα η επαναφορά και τους Μερακλές, που έχουν 9 δευτερόλεπτα. Ουλανδρής, ναι. Κρατάει στο 1, έπρεπε να σουτάρει, δεν προλάβαν όμως να εκτελέσουν εντός χρόνου οι γηπεδούχοι. Κράτησε λίγο παραπάνω όπως θα πρέπει την μπάλα Ουλανδρής. Και έτσι έγινε το λάθος τελικά. Θεοδόρου. Το πήρε το τρίποντο. Ακόμα όμως ένα άστοχο σουτ προστίθεται. Σκιαθίτης. Κρατάει, προσπαθεί να πάρει θέση ο Μακρύς, τώρα δίνει το screen. Θα σουτάρει τελικά ο Σκιαθίτης και πολύ καλά θα κάνει και θα σουτάρει, γιατί θα το βάλει κιόλας. Και όχι μόνο θα το βάλει, αλλά θα πάει και στο συν 11 την ομάδα του. Νομίζω αυτή πρέπει να είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει σήμερα. Έρχεται σε ένα αρκετά καθοριστικό σημείο. Θεοδόρου, άφησε τον Σαρή, σηκώνεται για τρεις εκείνος. Δεν το βάζει. Ηγητής και στο rebound ο Τραφαλής. Παραμένουν από τη στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Πάσα έξω. Τραφαλής με το δεξί, δεν βρίσκει στόχο. Μηδιασμός, δύο ανενόχλητοι μόνοι τους. Ο πρώτο γύρος θα σκοράρει για το 65-56. Μετά από 6 λεπτά παιχνιδιού βρήκαν καλάθι στο 4ο δεκάλεπτο φιλοξενούμενοι και ρίχνουν τη διαφορά και πάλι στους 9. Σκιαθίτης. Τώρα θα φτάσει η μπάλα στον Μακρύ, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Θεοδόρου. Πήρε και πάλι. Κάνει το βήμα πίσω, είναι για 2 το σουτ, δεν μπαίνει όμως. Λίγο εδώ να γίνει το κλέψιμο, κρατούν όμως οι παίκτες των Μέρακλες. Σκιαθίτης ηρεμή, δεν υπάρχει λόγος για στην ιστορία. Σκιαθίτης στα 8, να το πάρει το τρίποντο, πήγε και βγήκε η μπαλά του, παίξε άσχημο παιχνίδι εδώ. 3-1-2, αριθμητικό πλεονέκτημα για την Χουντ. Συνδυασμός με ένα τρίποντο, το οποίο όμως δεν θα βρει στόχο. Έγινε και το λάθος στη συνέχεια από την Μέρακλες. Δεν προλάβει να σώσει την κάτοχη
ο Γουλανδρής, ενώ έχουμε και νέα διακοπή για time out. Συνέχεια στο μάτς, ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο τρίλεπτο. Σαρίς, αφήσει τον Θεοδόρου, αστέξοδο εκείνος του σούτριων πόντων. Και έτσι πέρασε να εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση για την Hood, στην προσπάθεια που κάνουν οι φιλοξενούμενοι τώρα να πλησιάσουν. Μάρλος. Πέρασε τώρα στον Μακρύ. Ο Λάφκας είναι μπροστά του. Κατεβάζει και το χέρι του, βρίσκει την μπάλα και κλέβει κιόλας. Ενδιασμός για τους Άστρους. Θα βγαίνει και της ο Πετράκος, θα σκοράρει. Έχει κερδίσει και το φάουλ. 65-58. Και δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή για τον παίχτη της Χουντ. Ο Αν Μπι θα ρίξει την διαφορά στους 6. Μέσα και η βολή. 65-59 τώρα. Και ο Πατσάκας ζητάει να συνεχιστεί η πίεση από τους φιλοξενούμενους. Μπάλος παίρνει το κέντρο. Λαφκάς μένει πάνω του. Παλά στη γωνία, κύπουνος Καθίτης. 14 λεπτά τώρα, Μακρύς πήρε. Ωραία, ξεδιπλώθηκε εδώ η επίθεση. Συνεργασία τριών παιχτών για να βρεθεί ο σκλάβος και να σκοράρει για το 67-59. Σαρίς, Τσιλίπασα, έμεινε μόνος του ξεχασμένος ο Πετράκος και θα σκοράρει. 67-61. 1-50 ακόμα. Μπάρλος κρατάει στο κέντρο. Βγαίνει ψηλά ο Θεοδόρου. Πάσα πίσω από την πλάτη, σκλάβος θα εκτελέσει για τρεις, γραπώνει την μπάλα ο Πετράκος. Θέλουν μια γρήγορη επίθεση εδώ οι φιλοξενούμενοι. Θεοδόρου! 67-64. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να προσφέρει τώρα ο Θεοδόρου. Στο τρίποντο πλέον πλησιάζουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Μάλλος περνάει. Φτάνει μέχρι το τέλος. Έχει γίνει το φάουλ. Από τον... τον Λάφκα. Είναι το πρώτο μαδικό αυτό για την Χουντ. Τόσο έχουμε και βόλες τώρα για τον Μπαρλό. Στη γραμμή ο εμπειρός παίχτης τον Μέρακλης αστοχή στην πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. 68-64. 15 ακόμα. Πετρακός. Αυτός τον Θεοδόρου. Βρήκε λίγο χώρο εκείνος. Εκτέλεσε για τρεις, αλλά είναι κακό το σούτ του. Έχει βρεθεί και στο παρκέ. Δεν πέρασε εκτός η μπάλα. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Και στην συνέχεια υπήρξε μια διακοπή. Θεοδόρου θα πέρασε εκτός. Στην θέση του ο Στεφόπουλος. Εντάξει, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Σκιαθητής. Κράτησε, κέρδισε και το φάουλ. Έχει γίνει χαμηλά. Αλλαγή τώρα για τους Μέρακλες. Τραφαλής θα πέρασε εκτός. Στην θέση του ο Γερεουδάκης. Μακρύς. Καλή άμυνα από τον Πετράκο. Για
Το Γερουδάκη στην μπάλα στον Μπάρλο, τώρα 4 δευτερόλεπτα, 3. Έχει γίνει όμως το φάουλ. Είναι το τρίτο της Hood και έτσι ανανεώνεται και πάλι το ρολόι. Στα 14 δευτερόλεπτα, 35,8 ακόμα συνολικά για το τέλος. Μπάρλος, 7 δευτερόλεπτα, 6-5 έχει πλησιάσει. Έχει γίνει για το φάουλ επίσης, το οποίο είναι το τέταρτο. Μαζεμένα φάουλ τώρα για την Hood. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και βολές για τον Μπάρλο. Στήριγμα τώρα για τεχνική ποινή στον Πατσακά. Πρώτα θα εκτελεστεί η βολή της τεχνικής ποινής. Ο Μπάρλος θα παραμείνει στην γραμμή και στην συνέχεια θα εκτελεστούν οι δύο βολές με τον ίδιο εκτελεστή. Μέσα η βολή, 69-64. Ο Μπάρλος παραμένει στην γραμμή της φιλανθρωπίας για άλλες δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη. 69-64 τώρα. με συγχωρείτε. Μπαίνει και η δεύτερη. 71-64 τώρα και έχουμε και διακοπή για time out. Ακόμα στο ρολόι, 71-64 πλέον το σκορ. Έχουν απομακρυνθεί για λίγο στο συν 7 οι γηπεδούχοι. Με τις βολές του Μπάρλου, ο Σάρης θα στοχίσει και θα χάσουν έτσι και την ευκαιρία να μειώσουν οι φιλοξενούμενοι. Πλησιάζουμε έτσι προς το φινάλε, όλα δείχνουν πως σήμερα κλες θα πανηγυρίσουν την νίκη του σήμερα. Και θα πάνε πλέον στο 6-4, ενώ από την άλλη Hood θα πέσει στο 7-3. Φινάλι λοιπόν και νίκη για τους Μέρακλες.